Σήμερα δοκιμάζω το Μέγα Ίνο του 2016 από το Ινοποιείο Σκούρα. Άραγε, είναι όντως μεγάλο κρασί? Γεια και χαρά σε όλους και σε όλες. Με λένε Νικόλα και μαζί θα δοκιμάσουμε κρασιά από στάγματα και καφέδες, όλες εκείνες τις μικρές απολαύσεις δηλαδή, που κάνουν την καθημερινότητά μας λίγο καλύτερη. Πάρτε τα ποτήρια σας και πάμε να ξεκινήσουμε. Για το ποια κρασιά θεωρούνται μεγάλα, έχουν γραφτεί και έχουν υποθεί πολλά. Οι απόψεις διήστανται και κάθε πλευρά έχει τα δικά της επιχειρήματα. Στα χαρακτηριστικά όμως που όλοι συμφωνούν πως πρέπει να έχει ένα κρασί για να θεωρηθεί μεγάλο, είναι να έχει μεγάλο δυναμικό παλαίωσης και φυσικά να είναι ποιοτικό, με συνέχεια και συνέπεια. Γιώργος Οσκούρας έφτιαξε ένα κρασί που αυτά τα χαρακτηριστικά τα έχει. Με ένα blend που αποτελείται από 80% αγιοργήτικο και 20% καμπερνέ σοβινιόν, από παλιά αμπέλια με χαμηλές θερματικές αποδόσεις, ο Μέγας Ίνος είναι μια σούπερ νεμαία, για να παραφράσω τα αντίστοιχα κρασιά της Τοσκάνης. Το κρασί έχει περάσει από βαρέλι για 18 μήνες και έχει μείνει άλλους 6 μήνες στη φιάλη πριν βγει στην αγορά. Πάμε να δούμε το κρασί μας. Βαθύ και έντονο κόκκινο χρώμα. Στη μύτη μου έρχεται ζουμερό κόκκινο φρούτο, κεράσι, φατόμουρο, αγριοφράουλα. Νότες μπαχαρικών και πίσω-πίσω ένας καπνός από γλυκό πουρο. Στο στόμα είναι πιο έντονο από την εστιμήτη. Συμπυκνωμένο και εκρηκτικό. Μέτριο απλά σώμα, μέτρια απλά οξύτητα και πολύ καλή ενσωμάτωση του αλκοόλ που είναι στο 14,5. Έχει λίες καλοδουλεμένες τανίνες και έχει μακριά, ωραία και κερασένια επίγευση. Πολύ ωραίο κρασί. Το συγκεκριμένο το σερβίρουμε γύρω στους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου και συνοδεύει κόκκινα κρέατα. Το δοκίμασα με μια ωραία σπαλομπριζόλα και μου άρεσε πάρα πολύ. Η τιμή που το βρήκα γύρω στα 18 ευρώ. Από βαθμολογία του βάζω 91% και θεωρώ ότι είναι ένα εξαιρετικό κρασί για το κυριακάτικο τραπέζι. Είμαι ο Νικόλας Σωτηρόπουλος και μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε όλοι καλά, να είστε υγιείς και να απολαμβάνετε το κρασί σας πάντα με μέτρο, με καλή παρέα και καλή διάθεση. Στην υγειά μας!